Φωτιές άναψε η τοποθέτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Μπάμπη Παπαδημητρίου, για την τιμή του νερού στην Ελλάδα. Πάμε να δούμε τι δήλωσε στη Βουλή. Αμέσως μετά, να τον καλησπερίσουμε μάλλον, τον κύριο Παπαδημητρίου. Καλησπέρα, κύριε Παπαδημητρίου. Καλησπέρα. Φωτιά και νερό, Νίκο. Ναι, πάμε να δούμε την δήλωσή σου, αγαπητέ κύριε Παπαδημητρίου, και αμέσως μετά να συνομιλήσουμε. Εγώ έχω υπόψη με ένα Δήμο όχι μακριά από την Αθήνα, που είναι αποτέλεσμα τριών Δήμων, που ήταν περισσότεροι, έτσι γίνεται συνήθως. Και τώρα, για παράδειγμα, το κοίταξα να είμαι βέβαιος, έχει 77 διαφορετικές τιμές για το ίδιο προϊόν, για το νερό. Ακόμη δεν κατόρθωσαν δηλαδή οι Δήμοι να βρουν μια πολιτική στο βασικό θέμα, που είναι η τιμολόγηση. Το νερό είναι δυστυχώς απαράδεκτα φθηνό. Η σπατάλη του είναι εξωφρενική. Η δε επεξεργασία του είναι σχεδόν, θα έλεγα, σπάνια, ακόμη και σε μικρές πόλεις, που εκεί θα έπρεπε να είναι πολύ πιο προσεκτικά τα πράγματα. Τώρα, με αφορμή αυτή τη δήλωση του κυρίου Μπάμπη Παπαδημητρίου, ο ΣΥΡΙΖΑ εξέδωσε πριν από λίγα λεπτά την εξής ανακοίνωση. Τη διαβάζω και θα παρακαλέσω τον κύριο Παπαδημητρίου να μας δώσει μια πρώτη απάντηση σε αυτή την ανακοίνωση. Λέει λοιπόν, οι δηλώσεις του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Μπάμπη Παπαδημητρίου, στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής σχετικά με το απαράδεκτα φθηνό νερό, προμηνύουν αρνητικές εξελίξεις. Μετά τις αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα, η Νέα Δημοκρατία βάζει στο στόχαστρο ένα ακόμη δημόσιο αγαθό. Παντού βλέπει γύρω της νέα πεδία κερδοφορίας για τους λίγους, νέες επιβαρύνσεις για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα υπερασπιστεί με κάθε τρόπο τα δημόσια αγαθά προς όφελος της κοινωνικής πλειοψηφίας και της οικονομίας. Τι λέτε, κύριε Παπαδημητρίου? Νομίζω ότι υπάρχει μια παινία στην αντιπολίτευση, αγαπητέ κύριε Χατζηνικολάου, και στα επιχειρήματα που αναζητούν. Εγώ τι είπα? Είπα αυτό που δείξατε σε ένα περιβάλλον συζήτησης πάρα πολύ ενδιαφέρον. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και οι υποεπιτροπές της κάνουν ενδιαφέρουσες συζητήσεις, διαλογικές, με προβληματισμό. Και είναι κακό να παίρνουμε ένα κομματάκι μιας συζήτησης και να νομίζουμε ότι με αυτό μπορούμε να αποκαλύψουμε κάτι. Είναι προφανές ότι δεν υπάρχει θέμα αύξησης των τιμών της ΕΙΔΑΠ, της ΕΙΑΘ και των περισσότερων άλλωστε οργανισμών που χειρίζονται το νερό. Όμως υπάρχει ένα τεράστιο θέμα σπατάλης. Τότε και τι νόημα είχε η δήλωση ότι είναι απαράδεκτα φθηνό το νερό? Σε αυτό, αγαπητέ κύριε Χατζηνικολάου, αναφερόμουν ότι όταν δεν υπάρχει καλή ποιότητα νερού, όταν οι Δήμοι, και αναφέρομαι σε Δήμους ανά τη χώρα, διαφόρους, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, δεν φροντίζουν ώστε οι δημότες να είναι ενημερωμένοι, να προσέχουν να μην σπαταλούν και αφήνουν να τρέχει το νερό ή να το χρησιμοποιούμε για χρήσεις μέρα μεσημέρι. Τα ξέρουμε οι περισσότεροι από εμάς, εκεί υπάρχει ένα θέμα καλής τιμολόγησης. Η τιμή είναι σε αυτές και μόνο τις περιπτώσεις, είναι ένα φόβητρο και πρέπει να λειτουργήσει ως τέτοιο. Αλλά αναφερόμενα σε αυτό, εκεί είναι το θέμα και πρέπει να σας πω ότι και στην Επιτροπή οι περισσότεροι άνθρωποι, και άνθρωποι πολύ ειδικότεροι εμού, κατάλαβαν πολύ καλά ποια είναι η συζήτηση και γιατί πρέπει να την πάμε παρακάτω. Όλα τα άλλα είναι πολιτική σπέκουλα, θα μου επιτρέψετε. Θα επιμείνω με ένα ευθύ ερώτημα για να έχω μια ευθύ απάντηση. Ρωτώ λοιπόν τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μπάμπη Παπαδημητρίου. Ναι. Κύριε βουλευτά, είστε υπέρ της αύξησης της τιμής του νερού? Θεωρείτε ότι σήμερα η τιμή του νερού που υπάρχει είναι απαράδεκτα χαμηλή? Και ακόμη, είναι αυτό προαναγγελία, τίνει τρόπο ιδιωτικοποίησης του νερού στην Ελλάδα και των εταιριών από τις οποίες σήμερα γίνεται ίδρυυση? Ναι. Να σας πω πρώτον ότι εγώ δεν είμαι σε θέση ούτε είμαι αρμόδιος για να αναγγείλω κάτι τέτοιο όπως αυτό που λέτε. Αλλά από ό,τι γνωρίζω και γνωρίζω πολλά, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα έτσι αλλιώς. Θέμα όμως καλύτερης ποιότητας νερού και πάταξης της σπατάλης υπάρχει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις αναφερόμουν και σε αυτές τις περιπτώσεις πιστεύω ότι πρέπει η τιμή να διαδραματίσει ρόλο πειθαρχικό για το πώς χειριζόμαστε το θέμα του νερού. Το νερό είναι εξαιρετικά πολύτιμο για να το σπαταλούμε. Αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, ήταν η συζήτηση στην Επιτροπή που κάνει ενδιαφέρουσες κουβέντες, ενδιαφέρουσες συζητήσεις και ευχαριστώ πολύ που την παρακολουθούμε έστω και με αυτόν τον ανορθόδοξο τρόπο. Θα ευχόμουν βεβαίως οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ να ενδιαφέρονται περισσότερο για αυτά που συζητάει η Επιτροπή και λιγότερο για επιχειρήματα φτηνής πολιτικολογίας. Πάντως το νερό είναι ένα δημόσιο αγαθό, είναι απαραίτητο για τη ζωή και φυσικό είναι κάθε δήλωση περί
της τιμής του, της τιμής αγοράς από τους πολίτες, να προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία. Ναι, ναι, αλλά θα μου πείτε, θα σας επισημάνω ότι και οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός, άλλωστε, που είναι και ειδικός επί του θέματος, επισήμανε ακριβώς αυτό, ότι έχουμε πολύ κακή πολιτική διαχείριση των υδάτων και των υδάτινων πόρων. Αυτή είναι η συζήτηση, αυτή ήταν η συζήτηση στην Επιτροπή μας, και αυτή τη συζήτηση πρέπει να την κάνουμε βάζοντας όλους τους παράγοντες. Σε αυτό θα μου επιτρέψετε να επιμείνω. Δεν χρειάζεται πολιτική σπέκουλα σε αυτά τα πράγματα. Έχουμε, δόξα τω Θεώ, να κάνουμε άλλα πράγματα. Θα το κάνω, όπως λέει ένας συνάδελφος του αθλητικού ρεπορτάζ, θα το κάνω πενινταράκια. Δεν είστε λαγός, λοιπόν, εν ώψη αύξησης της τιμής του νερού. Όχι, δεν είμαι, και δεν νομίζω ότι χρειάζεται αυτή η συζήτηση. Νομίζω ότι είναι μια απαινία επιχειρημάτων εν ώψη άλλωστε μιας δύσκολης περίοδου στην οποία έχει μπει η αντιπολίτευση και από την οποία κάποια στιγμή θα βγει να σοβαρευτούμε κιόλας. Ευχαριστώ τον κύριο Μπάμπη Παπαδημητρίου. Ευχαριστώ, κύριε Βουλευτά.